ομόφωνο ψήφισμα με το οποίο ζητά να μην αποχαρακτηριστούν ως μειονεκτικές οι 21 περιοχές του Δήμου Ιωαννιτών, εξέδωσε το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων κατά την χθεσινοβραδινή του συνεδρίαση. Η αρμόδια τη Δήμαρχος Βάσο Μέγα ενημέρωσε το Σώμα για τις τελευταίες εξελίξεις αλλά και τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει ο Δήμος Ιωαννιτών, προκειμένου να μην απενταχθούν οι 21 κοινότητες του από την οριστική πρόταση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για το θέμα τοποθετήθηκε και ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Θωμάς Μπέγκας. Με βάση την οποία ουσιαστικά οι 21 μέχρι σήμερα μειονεκτικές κοινότητες που βρίσκονται στα όρια του Δήμου μας πάρουν να είναι μειονεκτικές κοινότητες με μια σειρά παρεμπιδιών που ακολουθούν αυτή την εισήγηση. Την ίδια ώρα που οι πληροφορίες μας λένε ότι υπήρξαν αντίστοιχες προτάσεις για εξαίρεση μειονεκτικών κοινοτήτων σε άλλες περιοχές της χώρας και μετά από παρεμβάσεις οι οποίες έγιναν δεν εξαιρέθηκαν από αυτές τις περιοχές, ενώ για τις περιοχές που ανήκουν στο όριο του Δήμου μας δυστυχώς έχουμε αυτή την κακή εξέλιξη όσον αφορά την πρόταση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με 21 κοινότητες του Δήμου Ιωαννιτών, οι οποίες απετάσσονται από μειονεκτικές περιοχές, και μπορεί κάποιος λοιπόν εύκολα να καταλάβει ποιες είναι οι συνέπειες αυτής της απέταξης. Υποτίθεται ότι έγινε μία διαβούλευση η οποία ήταν fast track. Το θέμα βέβαια ήταν γνωστό στο Υπουργείο από το 2017, αλλά φαίνεται ότι για κάποιους οι ημερομηνίες δεν έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Φτάσαμε λοιπόν τελευταία στιγμή και προφανώς η Ευρωπαϊκή Ένωση πίεσε για την καινούργια κατάσταση. Το θλιβερό της ιστορίας είναι ότι εκτός από τις ολέθριες συνέπειες που θα έχει αυτό για τον τόπο μας και για τον Δήμο μας, έχει πολύ μεγάλη σημασία να σας ενημερώσω και έχω δώσει τους αρχηγούς των παρατάξεων τις τρεις εισηγήσεις που έχει κάνει ο Δήμος Ιωαννιτών, οι οποίες είναι πραγματικά με στοιχεία μήπως μπορέσουμε και ανατρέψουμε το θέμα. Δηλαδή στοιχεία που έχουν να κάνουν με το εδαφολογικό, με το γεωπολιτικό και όλα αυτά. Ένα λοιπόν από τα κριτήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιέργως είναι η άρνηση. Και όταν λοιπόν εμείς ξέρουμε ότι υπάρχουν κοινότητες στο Δήμο Ιωαννιτών, οι οποίες δεν αρδεύονται καν, διότι φωτοαέρα ανατολής, ας πούμε, δεν υπάρχει. Ή όταν ξέρουμε πόσες κοινότητες και πόσες περιοχές του Δήμου πλημμυρίζουν. Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι όλες αυτές οι διαδικασίες πραγματικά δεν τιμούν τον τόπο. Υπάρχει λοιπόν μια μελέτη του Γεωπολιτικού Πανεπιστημίου, η οποία είναι εκπληκτό. Θα μπορούσαμε δηλαδή κάλλιστα να έχουμε δει αυτή τη μελέτη, έτσι και να κάνουμε προτάσεις. Δεν ξέρω αν προλαβαίνουμε κάτι. Με το ψήφισμά του, το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων εκφράζει ομόφωνα την αντίθεσή του, καλώντας το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να μην απενταχθούν οι 21 κοινότητες του Δήμου Ιωαννιτών. Αναφέρει πως τα κριτήρια που διατυπώθηκαν στην μελέτη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου δεν ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητες των περιοχών και τα προβλήματα που θα προκύψουν θα είναι ολέθρια για τον κτηνοτροφικό και γεωργικό κόσμο του Δήμου. Και καλεί το Υπουργείο να επανεξετάσει το θέμα και να αποκαταστήσει τη σοβαρή αδικία για το Δήμο Ιωαννιτών. Να σημειωθεί πως το συγκεκριμένο ψήφισμα πρόκειται να κοινοποιηθεί στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στους βουλευτές του Νομού Ιωαννίνων, στον Περιφερειάρχη Υπήρου αλλά και στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Υπήρου. Να σημειωθεί πως χθες η κυρία Μέγα, με ανακοίνωσή της, είχε κάνει καταγγελία για πολιτικές παρεμβάσεις στην οριοθέτηση των μειονεκτικών περιοχών, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα άλλες περιοχές στην χώρα με πολιτική παρέμβαση να απενταχθούν από τον οριστικό χάρτη των μειονεκτικών περιοχών. Με βάση αυτή την ανακοίνωση καταγγελία της κυρίας Μέγα αλλά και την επιστολή του Δημάρχου Ιωαννίνων, ο βουλευτής Ιωαννίνων του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Καραγιάννης κατέθεσε αναφορά προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Στην αναφορά του, ο κύριος Καραγιάννης, αφού επισυνάπτει τα πρόσφατα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για πολιτικές παρεμβάσεις στο θέμα της οριοθέτησης των μειονεκτικών περιοχών, υπογραμμίζει προς τον Υπουργό πως η απένταξη των 21 κοινοτήτων του Δήμου Ιωαννιτών από το χάρτη των μειονεκτικών περιοχών θα οδηγήσει σε απώλεια 38.000 στρεμμάτων βοσκοτόπων, στους οποίους εκτρέφονται 41.500 εγωπρόβατα και 1.950 βοηδοί σε περισσότερες από 900 κτηνοτροφικές εκμετελεύσεις, γεγονός που θα επιφέρει δυσμενείς συνέπειες τόσο στους κτηνοτρόφους και τις οικογένειές τους, όσο και στην παραγωγή της φέτας pop από τοπικές γαλακτοκομικές επιχειρήσεις.
Αργά το μεσημέρι, με ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, έγινε γνωστό πως μετά από εντατική διαβούλευση είναι έτοιμος ο νέος χάρτης των μειονεκτικών περιοχών της χώρας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε το Υπουργείο, η τελική μεθοδολογία οριοθέτησης είχε σαν αποτέλεσμα οι εκτάσεις που χαρακτηρίζονται ως υποκείμενες σε φυσικούς περιορισμούς και ειδικά μειονεκτήματα να παραμένουν στα ίδια επίπεδα με την υφιστάμενη οριοθέτηση. Στην πρόταση της διαβούλευσης, οι εκτάσεις αυτές ανέρχονταν σε 0,78 εκατομμύρια εκτάρια, ενώ στον τελικό χάρτη φτάνουν τα 1,3 εκατομμύρια εκτάρια. Σύμφωνα δε με τα στοιχεία του ΟΣΔΕ 2017, ο αριθμός των δικαιούχων εξωτικής αποζημίωσης στις μειονεκτικές περιοχές με τη νέα οριοθέτηση θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα. Κατ' επέκταση, όπως αναφέρει το Υπουργείο, και οι πόροι που θα απαιτηθούν για την εξυπηρέτηση των χρηματοδοτικών απαιτήσεων του μέτρου της εξωτικής αποζημίωσης αναμένεται να κυμανθούν στα ίδια σημερινά επίπεδα ή ακόμη υψηλότερα, δεδομένου ότι οι δικαιούχοι των περιοχών που χάνουν το χαρακτηρισμό τους και δεν περιλαμβάνονται στη νέα οριοθέτηση θα συνεχίσουν να λαμβάνουν μέρος της ενίσχυσης έως το 2020. Μάλιστα, στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται πως η ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει επανειλημμένα τονίσει ότι δεν πρόκειται να κινδυνεύσουν οι ενισχύσεις στήριξης των Ελλήνων αγροτών και δεν πρόκειται να υπάρξουν αδικίες σε καμία περιοχή. Και αυτό που υπογραμμίζει ήταν και το πνεύμα της διαδικασίας διαβούλευσης που προηγήθηκε με βάση την πρόταση για την οριοθέτηση των μειονεκτικών περιοχών της αρμόδιας υπηρεσίας και την μελέτη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.